Ας σταθούμε όμως στη Γερμανία. Ακούσατε την Άγγελα Μέρκελ χθες με τον Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο. Μιλούσαμε για την υποψήφια των Πρασίνων για την καγκελαρία. Έχουμε όμως πια κλειδωμένο και το όνομα του υποψηφίου των συντηρητικών, Παντελή. Και αξίζει να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο και για την καλή σχέση που φαίνεται ότι έχει με την Τουρκία του Ερντογάν. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Πρόκειται για τον Άρμιν Λάσεφ, τον πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών και πρωθυπουργό της Βορείου Ρινανίας-Βεσφαλίας. Ο Άρμιν Λάσεφ πήρε σήμερα το χρήσμα των Χριστιανοδημοκρατών, της συντηρητικής παράταξης καγκελαρίου Μέρκελ, αφού ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας, χριστιανοκοινωνιστής κ. Μάρκους Ζέντερ, έκανε πίσω και παραδέχθηκε την ήττα. Ο Άρμιν Λάσεφ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε πρώτος από ηγέτη τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν τα πρώτα συγχαρητήρια όταν εκλέχθηκε σαν πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Λίγες μέρες όμως αργότερα, τον κύριο Λάσετ επισκέφθηκε στο Ντίσεντορφ, όπου είναι και η έδρα του Πρωθυπουργού της Βορείου Ρινανίας, ο δικός μας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος του εξέθεσε τις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά και τις διενέξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Του εξήγησε δηλαδή ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Ο κύριος Λάσετ γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις. Και μάλιστα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Δένδια είπε ότι στην κρίση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία οι Ευρωπαίοι πρέπει ξεκάθαρα να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν πρέπει όμως, λέει, να κλείσουμε τους διάβλους επικοινωνίας και διαλόγου με την Τουρκία. Ναι, μιλάει για το διάλογο. Ο κύριος Λάσετ είναι μετριοπαθής κεντρός πολιτικός και ακολουθεί την παραδοσιακή γερμανική πολιτική της Realpolitik που είχε εφαρμόσει πριν τη δεκαετία του 70 ο Willy Brandt σχετικά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή και επικρίνουμε αλλά και διατηρούμε τον διάλογο και τις διπλωματικές σχέσεις. Τώρα ο κύριος Λάσετ θα έχει να αντιμετωπίσει βασικό αντίπαλο την κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, όπως είπαμε χθες, των Πρασίνων, υποψήφια για καγκελάριους για πρώτη φορά από τους Πράσινους. Η οποία είναι και η μόνη πιθανότητα σοβαρής αλλαγής της γερμανικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας, από ό,τι μας εξηγούσες και χθες, Παντελή. Ακριβώς. Και έχει και πολλές πιθανότητες να είναι η ίδια καγκελάριος, γιατί ο Λάσετ δεν είναι τόσο δημοφιλής στους Γερμανούς. Είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλοί λένε ότι η επιλογή των Χριστιανοδημοκρατών να πάρουν το Λάσετ ως υποψήφιο θα ανεβάσει πάρα πολύ τους Πράσινους και ίσως να είναι αυτοί τελικά που θα νικήσουν τις εκλογές το Σεπτέμβριο. Ναι, Νίκη. Έλεγαν ότι ο Σόνταρ ίσως να ήταν καλύτερη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δείξει αυτά η ιστορία οι επόμενοι μήνες. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Λάσετ. Είχαμε την letzten Tagen eine sehr intensive, eine sehr transparente, eine sehr offene Debatte geführt. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil es schließlich um etwas geht. Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden.